Τι έχεις στο θράψανο? Για να δούμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Πραγματικά η αλήθεια είναι πως σε σύγκριση με την τελευταία πενταετία, εξαετία και πριν από την επιδημιολογική κρίση, πριν από την πανδημία, νομίζω φέτος και τον περισσότερο κόσμο. Σωστά. Ο καιρός αυτός ο ήλιος, ο φωτεινός του Ιανουαρίου και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν κάνει και κρύο, ναι, βοήθησε αυτούς που το σκεφτόντουσαν να πάρουν την απόφαση να βγουν και γιατί όχι να βουτήξουν κιόλας. Να πάμε στον εφημέριο του Θραψανού, τον πατέρα Μανώλη, να μας τα πει καλύτερα. Για πάμε να τον υποδεχτούμε. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Εγώ να πω ότι ο αγιασμός έγινε στις Λιβάδες Θραψανού, σωστά, πατέρα Μανώλη? Ναι, ναι, ναι. Μετά από 3 χρόνια, ναι, είμαστε χαρούμενοι γιατί φέτος είχαμε το Σεβασμιότατο και μαζί του ήμασταν και εμείς ιερείς από τα γύρω χωριά. Πλήθος κόσμου, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο πρόεδρος του τοπικού. Και έτσι ξαναβρήκαμε το παλιό μας σε αυτό, τα ήθη, τα έθιμά μας. Και ρίξαμε το σταυρό, αγιάσαμε τα ύδατα. Και η χαρά είναι μεγάλη, η ορτή είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε και την εκπομπή σας. Πατέρα Μανώλη, συμμετείχαμε το όμορφο Ηράκλειο. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Συμμετείχαν μικροί, μεγάλοι, γιατί βλέπουμε στις φωτογραφίες πλήθος κόσμου και διάφορες ηλικίες. Βέβαια, βέβαια. Παιδιά ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας, όπου έρχονται να δούνε την ρήψη του Τιμίου Σταυρού. Δεν έχουμε το έθιμο να έχουμε κολυμβητές για να πιάσουν το Σταυρό, αλλά είναι ένα όμορφο έθιμο το οποίο διατηρούμε στο Θραψανό, στην όμορφη λίμνη. Μάλιστα. Εδώ βρισκόμαστε στην πλατεία του χωριού, όπως θα δείτε, που έχει στολίσει πίσω ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Είναι πανέμορφα, είναι πανέμορφα. Και κάνανε και σε εκδηλώσεις. Έχετε και την, ναι, αγκιοπλαστική εκεί, σωστά? Συνήθως... Ναι, ναι. Όπως θα δείτε, έχουμε στολίσει τα πιθάρια μας. Και εδώ γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις και το καλοκαίρι, διότι είμαστε πλέον ένα σεισμόπληκτο χωριό. Σωστά. Και όλες οι εκδηλώσεις οι καλοκαιρινές γίνανε, βέβαια, εδώ στην πλατεία. Βέβαια. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε και του χρόνου, πατέρα Μανώλη? Να είστε καλά, να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε, υγεία, αγάπη, ειρήνη σε όλο τον κόσμο και ευχόμαστε να τα πούμε και του χρόνου. Βέβαια, και να συνεχίσετε ένας ιδιαίτερα δραστήριος ιερέας, νέος ιερέας, τον γνωρίζω τον πατέρα Μανώλη. Καλή συνέχεια και υπομονή στο έργο σας. Να είστε καλά, καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε πολύ.